να σε λίγο πιάσει θέση στον καναπέ. Βεβαίως, καλή Εγώ παρέα. Πάω να πιάσω δίπλα στο φίλο μου τον Κώστα. Άφησε τα εξωτερικά και επιτέλους μαζεύτηκε σπίτι του εδώ στην Ελλάδα μας. Και όχι μόνο μαζεύτηκε, αλλά και τους τυχερούς. Δηλαδή, ηθοποιοί, ποια είναι αυτό που λέμε, πού να βρεθεί σύριαλ για να παίξουν. Εσύ μαζεύτηκες πίσω και κατευθείαν πήγες και στη δουλειά. Ναι, ήμουν τυχερός. Πολύ τυχερός, Κώστα μου. Για κάτσε κάτω, λες και Ταύρος και ο Δίας είναι στο ζώδιό σου. Τι καλό είναι αυτό. Βέβαια, είναι καλό, δεν το νιώθεις. Να με, πάντα. Πάντα το νιώθεις. Ναι, έχουν πάντα καλά, ένα παράξενο πράγμα. Δεν έχεις περάσει δηλαδή καμία φάση που να είσαι και εσύ λίγο στις μαύρες σου. Έχω μία λογική και λέω ότι ό,τι με ενοχλεί, ότι μου δημιουργεί θλίψη ή ότι θρηνώ, αν μπορείς βέβαια, του δίνω 48 ώρες. Θα αλλάξει κάτι μετά από εκεί πέρα, ωραία. Και στεναχωρία μια εβδομάδα. Θα αλλάξει κάτι. Μα ρε παιδάκι, μην το κάνουμε. Δεν λέμε πάμε να στεναχωρηθούμε. Στεναχωρία μα, έχει ένα ναι, σπίτι μα. Αλλά μετά δεν πρέπει να μπει και μια λογική στη μέση, ωραία. Και αλλάζει κάτι. Να μπει η λογική, αλλά όσο και λογικά να σκέφτεσαι, άμα υπάρχει το σφίξιμο στην καρδιά, φεύγει με τη λογική. Όχι, κάνεις αλλά κάνει πράγματα κάνεις για να ακριβώς, το. Ακριβώ. Κάνει, βρίσκει έναν τρόπο, κάνει κάτι, ότι σε ευχαριστεί όσο μπορεί εκείνη την περίοδο για να ξεχαστεί αν θέλει και να προχωρήσει, να πάμε παρακάτω. Όχι ότι δεν έχεις περάσει φάση εσύ, γιατί όχι. Θυμάμαι και με το μαγαζί γιατί είχε συμβεί. Ναι, και ναι, σαφώς όλοι μας. Δηλαδή, αυτό το ξεκινάω από την αρχή και μετά από ένα τέτοιο σοκ, πάμε παρακάτω. Καλό όσο και να λέει εμπειρίες, λογική, πάμε παρακάτω. Αυτά, δεν είναι. Είναι ωραία εμπειρία αυτή, ωραία. Σε παρένθεση τώρα. Αλλά κάνεις κάποιες εμπειρίες και πάμε παρακάτω. Αυτό σε δυναμώνει. Επιτέλους και μπαίνει και ένας άντρας και με βλέπει και φοράει κόκκινα. Το έτσι, χρώμα μου, το έντονο, σαν το ωραίο που βγάζει. Για σένα έκανα γκάλωπ και έμαθα ότι σου αρέσει το άσε κόκκινο. Μου, και... ρε. Δεν έχω δει κανέναν άντρα να μου φοράει κάτι κόκκινο, ρε αλήθεια. Παιδί μου. Να, εγώ. Και εσύ δεν είναι ότι απλά, ας πούμε, έβαλες μια κόκκινη ζακέτα, φοράς κόκκινο μαντίλι, έχει κόκκινα στοιχεία η μπλούζα σου και η ζώνη σου. Και το παπούτσι. Για να δω καλτσάκι. Όχι, εδώ συνδυάσαμε με το. Εκεί ναι. Πάμε σε τελείως. Με το αλλάξαμε, πήγαμε με το μπλουζάκι. Τι γίνεται ρε εσύ στη ζωή σου, για πες. Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Τι. Όλα ωραία. Κοίταξε, ήρθαμε τώρα εδώ, κάναμε το. Ξεκινήσαμε μάλλον τα γυρίσματα για το Είναι Στιγμές. Ευχάριστο αυτό, όπως είπες και εσύ, στην περίοδο που διανύουμε. Έχω κρατήσει τις επαφές μου με τη Γερμανία. Συζητάω μια ταινία. Γι' αυτό θέλω να τα πάμε ένα μισό λεπτάκι. Στη Γερμανία τι έκανες εσύ. Καταρχήν θύμισέ μου, ο ένας από τους δύο γονιούς δεν είναι Γερμανός. Η μάνα μου, έχει ναι. Γερμανική. Γερμανίδα με τη βούλα, με επίθετο γερμανικό. Ναι, ναι, ναι. Το Σόμερ, ας πούμε, είναι το γερμανικό μου επίθετο, είναι τη μητέρα μου. Ναι, αλλά επειδή με την κατσαρόλα έμαθα ότι το σίγμα το γερμανικό διαβάζεται ζου, ζίλιτ. Άρα εσύ είσαι Ζόμερ. Κανονικά, ναι. Άντε ρε. Είδες μια κατσαρόλα τι μπορεί να κάνει. Πώς. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, δεν το ήξερα αυτό πραγματικά. Ναι. Άλλωστε η μαμά σου είναι Γερμανίδα κανονική. Ναι, ναι. Από μάνα και πατέρα. Ναι. Και πήγα, γι' αυτό κιόλας, αν θέλεις, κατέχω τη γλώσσα, δηλαδή πήγα σε γερμανικό σχολείο εδώ πέρα, στη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Και τα γερμανικά μου είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο Γερμανός δεν θα με καταλάβει ότι δεν είμαι Γερμανός. Κάτσε, και μόνο που η μάνα σου είναι Γερμανίδα, δεν είναι δυνατόν να μην είναι καλά τα γερμανικά σου. Καλά, μην το λες. Γιατί. Δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, αν δεν έχεις τρόπο να μιλήσεις, πήγες ας πούμε σε ελληνικό σχολείο και είχες μόνο τη μητέρα σου που να συναναστρέφεσαι και να μιλάς. Η μάνα σου στο σπίτι σου μιλούσε γερμανικά, σαν παιδάκι. Ναι. Σε τι γλώσσα σου μίλαγε. Και τα γερμανικά πιο πολύ, ακόμα με τη μάνα μου. Λοιπόν, τότε πώς θα τα μάθεις τα γερμανικά. Για πες μου όμως τώρα, πώς ανακάλυψες αυτή τη χώρα επαγγελματικά, ενώ έτσι, γιατί αλλού ψαχνόσουν Αμερική. Ναι. Πώς βρέθηκες στη Γερμανία. Το ψάχνα πάρα πολύ καιρό. Μια καλή επαφή, ένα καλό management τέλος πάντων που μπορεί να με βοηθήσει να πατήσουμε λίγο σε αυτή την αγορά. Mm-hmm. Γιατί είναι μια πολύ δυνατή αγορά. Ναι, αλλά έχουν σχέση με ταινίες. Ναι, στη κάνουν, Γερμανία. Ναι, ναι, βέβαια. Και ταινίες και έχουν και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ένα κράτος το οποίο. Πολλές από τις ξένες ταινίες και τις αμερικάνικες γυρίζονται στη Γερμανία, έχουν Γερμανούς χρηματοδότες, αρκετοί Γερμανοί ηθοποιοί. Α, για χρηματοδότες σίγουρα. Όχι, γενικά η Γερμανία είναι εμπλεκόμενη πολύ σε όλο αυτό που μπορεί να σημαίνει showbiz, ας πούμε. Και γι' αυτό έψαχνα έναν τρόπο τέλος πάντων να μπω σε μια δυνατή αγορά. Κάπως, να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. Και κάτσε ρε Κώστα, πώς το κάνεις αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, λες πάω στη Γερμανία, δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, πάω και επειδή μιλάω γερμανικά θα τη βρω την άκρη. Πώς γίνεται. Κοίταξε να δεις, δικτυώνεσαι. Εγώ πιο πριν είχα προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να το βρω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό τελικά με βρήκε μόνο του, όπως καμιά φορά στη ζωή είναι πάρα πολύ παράξενη και αστεία. Και ήμουν στην Κρήτη για τα γυρίσματα το Αγάπης με χεριά. Αγάπης με χεριά. Το σύριαλ. Ναι. Μα αυτό πάνε και 4-5 χρόνια. Έτσι. Και με παίρνει μια Ελληνογερμανίδα, καλή ώρα σαν και εμένα τηλέφωνο, η οποία έχει management στη Γερμανία και είναι στην Κρήτη κατά σύμπτωση εκείνη τη στιγμή. Και μου λέει: είμαι στην Ελλάδα, κάνω αυτό και αυτό και θα ήθελα να βρεθούμε να συζητήσουμε κάτι. Λέω: την ψάχνω πάρα πολύ τη Γερμανία με τα χαρά. Απλά λέω: δεν είμαι στην Αθήνα γιατί είμαι στην Κρήτη για κάποια γυρίσματα. Μου λέει: και εγώ είμαι στην Κρήτη.
Και λέω σούπερ, αύριο, ας πούμε, μετά το γύρισμα, πιούμε έναν καφέ. Και έτσι ξεκίνησε. Απλά καφέ πιούτε. Ναι. Έτσι, μα, εγώ τις επαγγελματικές μου σχέσεις τις κρατάω επαγγελματικές. Κρήτη είναι ένα μέρος έτσι που έχει ένα ρομαντισμό, ένα ωραίο περιβάλλον, καλοκαίρι, θάλασσα, αυτά, καφέδες. Πας να βγάλεις είδηση τώρα. Τσιπουράκι, ρακί. Πάμε και στο τέτοιο, με ζέτα το 8 ποδάκια. Όλα αυτά. Λοιπόν, και έφυγες για Γερμανία πότε όμως, Κώστα? Κοίταξε, από εκεί και πέρα εγώ πήγα, έκανα αρκετά ταξίδια. Δηλαδή δεν ήταν η πρώτη μας δουλειά αυτή μαζί. Κάναμε μια ταινία, το Shoot the Duke, που ήταν αμερικάνικης παραγωγής, αλλά γυρίστηκε στο Βερολίνο. Με διάφορους τέλος μας συντελεστές και γερμανικό κομμάτι της παραγωγής. Γι' αυτό και το γυρίσανε εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα μετά κάναμε και ένα σύριαλ που έκανα ένα αστυνομικό πολύ κυριλέ, πολύ διαφορετικό γερμανικό πράγμα. Γερμανικό παιδί μου. Ναι, ναι. Που έπαιξε στη γερμανική τηλεόραση. Το σύριαλ αυτό ναι, η ταινία παντού, DVD δηλαδή πήγε σε όλες τις χώρες. Σε ποιο κανάλι έπαιξε? Το DVD ή ταινία? Όχι, ταινία. Το σύριαλ. Το σύριαλ RTL ήταν δύο επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος. Μη μου λες τέτοια. Και τώρα συγχωριανοί είμαστε. Ναι, είδες. Έμεινα στην οικογένεια. Και μετά έγινε αυτό που με πήραν τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο για ένα σύριαλ το οποίο θα ήταν καθημερινό, ναι, με βασικό ρόλο, δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο, θα είχε πολλά γυρίσματα και λέμε στην αρχή τώρα θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα καθημερινό, ειδικά όταν μπαίνει σε μια καινούργια αγορά, σου είναι μια μεγάλη έκθεση, οπότε αν πάει και καλά, κατά κάποιο τρόπο ενδρεώνεσαι. Δηλαδή, βέβαια, σου προσφέρει πολύ, σου προσφέρει φορά. Κάτι. Και το έκανε. Το έκανα, πήγε σφαίρα, κάναμε 25% που για Γερμανία είναι ασύλληπτο νούμερο. Πουλήθηκε η Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία, δηλαδή πουλήθηκε στην Ιαπωνία και η Ιταλία, νομίζω. Παίζει τώρα, μάλιστα. Πώς αυτό... λέγεται? Λένα Λίπεμαν Σλίμις. Λένα, αγάπη τη ζωή μου. Και εσύ τι κάνεις εκεί? Είμαστε δύο άντρες. Ο ένας είναι αριστοκράτης με παλάτια γερμανική έτσι, οικογένεια μαμουτσού. Ναι. Και εγώ είμαι ένα λίγο αλυτάκι, μηχανικός, λίγο παρανομίες κτλ. Και διεκδικούμε αυτή τη γυναίκα, τέλος πάντων. Αυτό είναι το story. Υποφέρεις ρε καθόλου στο έργο? Πολύ. Μπράβο. Όπως και στην πραγματικότητα. Τι άτιμο παιδί είσαι. Τι άτιμο παιδί είσαι. Λοιπόν, μου αρέσει που σε λέω καταρχήν επιτέλους ξανά κουρεμένο, κανονικό. Σαν άνθρωπο. Όπως σε γνωρίσαμε για πρώτη φορά ενώ στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί πέρασες διάφορες φάσεις με τα μαλλιά σου. Εμένα έτσι μου αρέσει. Έτσι. Θα το κρατήσω έτσι τότε. Τέλεια. Αλλά δεν ξέρω, στη Γερμανία πώς αρέσεις? Τα άλλαξα και εκεί δύο-τρεις φορές. Εδώ. Τώρα είμαι εδώ. Δεν ξέρω, αφού ξέρεις, είμαι λίγο τρελός εγώ. Δεν μου λες, αυτό το σύριαλ που πραγματικά και μπράβο, με το που ξεκίνησε, Δευτέρα ξεκίνησε. Ναι. Οι πρώτες μέρες δείξαν ότι. Δείξαμε, ναι, καλά στοιχεία. Πήγε πολύ καλά. Πολύ. Όχι καλά, πολύ καλά, γιατί πολύ δύσκολες. Οι δύσκολες εποχές, δύσκολες. Οι εποχές και δύσκολο δύσκολες... να κερδίσεις και το τηλεθέατρο. Πλέον, ναι, πλέον. Ναι. Και έχεις και ένα ανταγωνισμό, ο οποίος πλέον είναι δυνατός. Πήγατε πολύ καλά, λοιπόν. Τι κάνεις εσύ σε αυτό το σύριαλ? Κάνω πάλι ουσιαστικά. Το πάλι το λέω για τη Γερμανία, γιατί για εδώ είναι κάτι καινούριο για μένα. Κάνω ένα κακό παιδί, το οποίο είναι ο πρώην της ζωής που είναι η πρωταγωνίστρια που προσπαθεί να ανακαλύψει όλο το παρελθόν, τη μητέρα της και όλο αυτό το θέμα. Και εγώ είμαι ένας πρώην της, ο οποίος της έχω δημιουργήσει κάποια προβλήματα στη ζωή της. Μπήκε φυλακή εξαιτίας μου κτλ. Αλλά κατά βάθος είμαι ένας άνθρωπος που θέλω πλέον να την ξαναδιεκδικήσω, να την ξανακερδίσω, την αγαπάω δηλαδή. Αφού τη έκανε τόσο, τι την αγαπάς? Έτσι είναι η αγάπη. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι είναι ένα παιδί το οποίο λόγω του τι είναι και της ιστορίας του και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, έχει ένα διαφορετικό τρόπο, πώς να σου το πω, να εκδικηθεί κάτι και να εκφράσει κάτι, αν θέλεις. Δεν είναι. Είναι λίγο, ξέρεις, μπλεγμένος. Οπότε αυτός θεωρεί αγάπη ότι άμα εγώ σε πλακώσω το ξύλο και σε φέρω κοντά μου, σ' αγαπάω ρε παιδάκι μου, το καταλαβαίνεις. Και είναι και κάποιες γυναίκες. Είναι απίστευτο, αλλά υπάρχουν κάποιες γυναίκες που το θεωρούν αντροσύνη. Το θεωρούν. Άντρες που τις βασανίζουν. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν μιλάω για ξύλο, γιατί όχι, και εγώ πάει αλλού. Γιατί και αυτός δεν νομίζω ότι... αυτό το ζόρι. Το ναι, σε έχω, είναι... δεν σε έχω, σε διώχνω, σε θέλω, αυτό. Σε κυνηγάω, αλλά μόλις σε έχω, δεν σε θέλω και σε φτύνω και πάω αλλού και δεν ξέρω κι εγώ τι. Σε κάποιες γυναίκες αυτό έτσι τους δημιουργεί ένα ενδιαφέρον. Όχι μόνο γυναίκες, νομίζω ότι πολλοί κόσμος τελικά όλη αυτή την περιπέτεια, αν θέλεις, την αναζητάει κατά κάποιο τρόπο. Του αρέσει ότι κάτι γίνεται. Δεν ξέρω και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Εσένα σε αρέσει η σταθερότητα όταν είσαι σε μια σχέση να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα ή θέλεις την ένταση? Κοίταξε να δεις, και εγώ μένα μου αρέσει η ένταση. Αλλιώς βαριέμαι λίγο, η αλήθεια είναι. Θέλω να συμβαίνουν πράγματα. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι. Δηλαδή, άμα μας κουράζει την προσωπική μας ζωή τόσο πολύ, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εντάξει, ξέρω εγώ να το κλείσουν το μαγαζάκι. Τώρα η βάση σου είναι εδώ. Έχει σπίτι εδώ. Μένει εδώ ναι, σε κάποιο σπίτι. Ναι, 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 ναι. Ναι, δεν είμαι στον δρόμο, όχι. Είμαι όχι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω πάρα σε φιλοξενούν λίγο. Γιατί να νιώθει περαστικό. Σε παρακαλώ.
Όχι, ρωτάω, γιατί λέω, επειδή είσαι συνέχεια, είσαι λίγο πολύ του κόσμου, μία στη Γερμανία, μία στην Αμερική, λίγο στην Ελλάδα, λίγο κάπου αλλού. Θα ξεχάσω τα. Ποιες εκπομπές έκανες, παιδί μου, που γυρνάγατε τον κόσμο και μπαίνατε από τις καρχαρίες, τα υψόμετρα και από τα υψόμετρα στις καταδύσεις. Αυτό το πουλήσαμε σε 35 χώρες. Σόπα. Και είμαι, α πούμε, μια αστεία φάση. Είμαι πέρυσι. Δηλαδή, λεφτά από αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Και εγώ θυμάμαι ότι έκανε την πλάκα σου, περνούσε καλά. Ναι, έτσι είναι το. Για μένα αυτό είναι το κόλπο τη ζωή. Ναι, αλλά δεν γίνεται πάντα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, τόσο απλά τα πράγματα. Όχι. Κοίταξε να δεις. Ας πούμε μια αστεία ιστορία πάνω σε αυτό. Δηλαδή ήμουνα. Πότε ήταν αυτό. Πριν κάνα πεντάμινο Βαρκελόνη, γιατί συζητάμε κάτι παραγωγούς εκεί για μια ταινία. Στη Βαρκελόνη. Ναι. Πιάσαμε άλλη χώρα τώρα. Είσαι σίγουρος ότι έχεις σπίτι εδώ. Δεν φιλοξενείς από τους γονείς σου. Θες να φιλοξενήσεις. Άντε πάλι, όχι παιδί. Εντάξει, μου. Κρίμα. Μην τα λες αυτά και ξαφνικά αρχίζουμε και διαβάζουμε κι άλλα. Μου φτάνουν τα δικά μου. Για λέγε λοιπόν. Λοιπόν, άκου. Είμαι στη Βαρκελόνη λοιπόν, ναι. Στο αεροδρόμιο. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα νωρίς αεροδρόμιο. Δεν το είχα ξαναζήσει αυτό. Είναι φανταστική εμπειρία. Να μην τρέχεις στο gate και να λες έφυγε, δεν έφυγε. Σας παρακαλώ να περάσω. Και το... Λέγε εγώ. Όμως, ναι. Και είναι πραγματικά τρομερό πράγμα και προσπαθώ πλέον να το υιοθετήσω. Δηλαδή να πηγαίνω νωρίς. Να βάλω το check-in μου, να πιω ένα καφεδάκι, να πω από τα... Εγώ τα μαγαζιά σου δεν τα έχω δει ποτέ. Τι έγινε, παιδιά. Κοίταξε, κόλλησε πάνω στον παπούτσι σου. Γούριρα αυτό, ξέρεις. Εννοείται. Σαν πεταλούδα ένα πράγμα. Λοιπόν. Και ήταν μια μεγάλη ηρεμία, ένα ωραίο πράγμα και λέω σούπερ. Και έχω κάτσει απέναντι από ένα gate που βγαίνανε κάτι άνθρωποι εκεί πέρα, κάπου ήρθαν, ούτε κατάλαβα. Και είναι ένα καφεδάκι. Βλέπω εκεί και είναι από την Ινδία η πτήση. Σκάι λοιπόν. Τι ωραία, έχει πάει ποτέ. Όχι, θέλω και θέλω πάρα πολύ. Έχει πάει εσύ. Όχι, θέλω να πάω, λέω κι εγώ. Κι εγώ, πολύ, σαν τρελό. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Και όπω κάθομαι, βγαίνει ένα Ινδό εκεί και μου κάνει. Ω! Σε ήξερε ο Ινδό. Και το κοιτάω. Σε κάνει... μπέρδεψε με άλλον. Μίστερ Σόμερ. Άσε μας, μωρέ, σου πω, Ινδός, Μίστερ Σόμερ, καλά. Άσε μας τώρα. Άκου. Και κάνω, όπως κάθομαι έτσι, κοιτάω γύρω-γύρω, μήπως κάποιος στην παραγωγή έχει μπει μέσα κάτι και μου κάνει πλάκα, ναι. Και ο άνθρωπος με κοιτάει και να με βλέπει εμένα έτσι. Σου λέει, χαζός είναι αυτός, εγώ τον μιλάω. Βγαίνει μια Ινδία από πίσω. Oh, we love your show. Ποιο show, και λέω, αυτό ακριβώς, λέω, what show. Και μου λέει Extreme Summer και παίζει τελικά αυτό στο Discovery στην Ινδία Prime Time. Και πάει και super. Ναι, γιατί πήρα τους δικούς μου στην Αμερική και λέω συγγνώμη. Πού με ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, τι γίνεται εδώ. Και μου λέει καλά, δεν το ξέρεις, το πουλήσαμε Ινδία. Ναι. Καλά, εσύ δεν ήσουν συμπαραγωγό σε αυτό. Ναι. Άρα βγάζει λεφτά από αυτήν την ιστορία. Εννοείται. Τι θέλει να δουλέψει κι άλλο, άσε να δουλέψει κανένα άλλο ηθοποιό. Άμα το έχει πουλήσει αυτό σε όλο τον κόσμο, καθάρισε. Κάτσε σπίτι σου. Ναι, όχι, κοίταξε να δεις. Τα λεφτά που παίρνεις από αυτά τα δικαιώματα είναι σχετικά όπως ξέρεις. Δεν είναι δικαιώματα. Πουλάς μια παραγωγή έτοιμη. Ναι, έτοιμη. Έτοιμη παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Την οποία, άντε, με μία χώρα, δύο, τα έχεις βγάλει τα λεφτά σου. Ναι, δηλαδή, ναι. Από εκεί και πέρα πας για το κέρδος σου. Ακριβώς. Τι ακριβώς, άσχημα είναι. Ήσασταν πολύ στην παραγωγή. Δύο, δεν ήσασταν. Τρεις. Εντάξει. Μόνο σου είσαι. Πόσα λεφτά θες να χαλάσεις. Θα έρθει και φορεία μετά την εκπομπή, φαντάζομαι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Λοιπόν. Γιατί δεν το ξανακάνετε, γιατί δεν το συνεχίζετε, αφού σας άρεσε το και εσάς. Το συζητάμε τώρα, το συζητάμε και τώρα. Και καλά. Ναι, ναι, το συζητάμε, μπράβο. Θα δείξει. Κι άλλα, έχω κι άλλο ένα κονσεπτάκι τώρα, το έχω δώσει στους Γερμανούς, το οποίο είναι μια ιδέα, θέλω να κάνω όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, την Γερμανία, που έρχονται να μας επιβλέψουν, να θέλουν και τα λοιπά. Ναι, θα τι δώσουμε λεφτά, κάνεις αυτό. Δεν θα δώσουμε λεφτά όλα αυτά που ζούμε εμείς. Mm. Θέλω να το κάνω λίγο, να το διακομωδήσω όσο γίνεται, να το σατιρίσω κατά κάποια άποψη και να μεταφέρω και την ελληνική πλευρά μέσα σε μια κομμωδία, αν θέλεις, σε μικρογραφία. Δηλαδή, έχω στείλει αυτή τη στιγμή πάλι σε ένα γερμανικό κανάλι και περιμένω τα πρώτα 5 επεισόδια, μακάρι να γίνει αυτό. Είναι η ιδέα ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη, το οποίο... Κάνει που το λες αυτό. Ναι, βέβαια. Δικό, ναι, πες το, δικό σου είναι. Το έχεις κατοχυρώσει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, πες το τότε. Είναι ένα λοιπόν ξενοδοχείο στην Κρήτη, το οποίο αυτό το ξενοδοχείο είναι μια ξενοδοχική μονάδα η οποία δουλεύει, δεν δουλεύει. Αυτοί περνάνε καλά, αλλά χωστάνε όποιο μιλάει ελληνικά. Ξέρεις αυτό, εκείνο, όλα αλλάζει. Ο θείος είναι εκεί, η ξαδέρφη είναι στο μπαρ. Το έχει κάνει μια οικογενειακή επιχείρηση το παλικαράκι αυτό. Κάποια στιγμή, μια εταιρεία Γερμανία σου λέει: όπα, ωραία όλα αυτά που ζουν αυτοί εκεί κάτω, αλλά εμείς μπαίνουμε μέσα. Και στέλνουν μια Γερμανίδα να επιβλέψει όλο αυτό το έργο και να το μαζέψει, να το νοικοκυρέψει, αν θέλεις. Και όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το ξενοδοχείο, ξέρεις, με τις ιστορίες των πελατών και σαν βάση αυτό το πράγμα. Οι Γερμανοί θα επιβλέψουν το ελληνικό ξενοδοχείο. Αυτό πάω να κάνω. Το έχει δείξει ενδιαφέρον μεγάλο το κανάλι το συγκεκριμένο. Ποιο κανάλι? Γερμανικό. Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, γι' αυτό με βλέπεις και το αποφεύγω. Κράτα το. Κράτα το. Ό,τι μπορείς, κράτα το γενικώς και πες αυτά που αυτό, είναι, ναι, σίγουρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για να δω. Είναι ώρα για διαφημίσεις. Είναι ώρα για διαφημίσεις, ε. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο για σένα. Γιατί μου λέει που σε πειράζει. Αγαπάμε. Καλά, εννοείται. Κατά τα άλλα.